ειδικά τώρα αυτές τις πρώτες μέρες του Ιούνιου, με τις μεταγραφές που γίνονται, τις συζητήσεις που γίνονται με ποδοσφαιριστές, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε ότι Άρης, ποδόσφαιρο Άρη, δεν είναι μόνο η πρώτη ομάδα, είναι και τα υπόλοιπα τμήματα του Άρη, και ένα από αυτά τα τμήματα είναι και η ΚΑΠΑ 14, η οποία έδωσε συνέχεια σε αυτό το οποίο έκανα νωρίτερα η ΚΑΠΑ 15, η ΚΑΠΑ 17, η ΚΑΠΑ 19, με διαφορετικές συνθήκες αλλά και πάλι μια αξιόλογη προσπάθεια και πορεία την φετινή σεζόν. Η ΚΑΠΑ 14 απλά έβαλε συνεξίωση και τους τίτλους, δεν είναι ένας, είναι δύο, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο προπονητής της, ο κύριος Δημήτρης Τότας. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα για την φετινή σεζόν. Με όχι ένα τίτλο, το πρωτάθλημα βέβαια νομίζω ότι είναι αυτό που κρατάτε, αλλά υπάρχει και η πολύ σημαντική διάκριση στο Elite Neon Cup πριν δύο εβδομάδες. Ναι, ευχαριστούμε πολύ καταρχήν. Νομίζω είναι το ένα είναι τουρνουά, αλλά βέβαια είναι το καλύτερο τουρνουά στην Ελλάδα. Το άλλο είναι η προσπάθεια μιας ολόκληρης χρονιάς. Νομίζω καθένα έχει την αξία του. Και έχει, νομίζω, έχει μεγάλη αξία το Elite Neon Cup, παρόλο που είναι τουρνουά, διότι ο Άρης, να χρησιμοποιήσω έτσι μια κλισέ έκφραση, αλλά τελείως νομίζω, έδειξε τα δόντια του απέναντι σε ομάδες τώρα όπως η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Πανιώνιος, ομάδες και όλες που κάτω από αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτό του Άρη σε αυτές τις κατηγορίες. Ναι, θέλαμε να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας με τις ομάδες των Αθηνών, γιατί αυτές τις ομάδες ουσιαστικά θα αντιμετωπίσουμε και του χρόνου στο πρωτάθλημα της Super League. Και ήταν μια καλή ευκαιρία και για τα παιδιά για να καταλάβουν ότι σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε, και είδαμε ότι πραγματικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Όχι μόνο ανταποκριθήκαμε, αλλά δείξαμε ότι είμαστε και ανώτεροι. Και εκεί, αλλά και εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που κατακτήσατε το πρωτάθλημα και νομίζω αίτητη κιόλας, να θυμάμαι καλά, με 20 νίκες, μία ισοπαλία, 21-1. Ναι, 20 νίκες και μία ισοπαλία. Επειδή σας ακούω λίγο έτσι να το προσεγγίζετε με χαμηλούς τόνους, δεν είναι λίγο πράγμα. Εντάξει, έστω και αν μιλάμε για αυτές τις ηλικίες και με μια άλλη ομάδα που υπάρχει και ρίχνει εκατομμύρια και είναι πολύ διαφημισμένη κιόλας. Θα πω εγώ σαν δικό μου σχόλιο. Όχι, σίγουρα δεν ήταν κάτι εύκολο, και από ένα σημείο και μετά που βρεθήκαμε αρκετά μπροστά, όλοι παίζανε για να μας κερδίσουν. Αυτό ήταν ως φανάρι, θα λέγαμε. Αλλά τα παιδιά ανταποκριθήκαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά, και νομίζω δεν ήταν εύκολη η χρονιά. Είχαμε πολλά προβλήματα και είχαμε προβλήματα και τραυματισμών. Είχαμε 4 παιδιά στη μικρή Θεσσαλονίκη, τα οποία βδομάδα παρά βδομάδα ουσιαστικά δεν τα βλέπα εγώ. Ναι. Ενισχύσαμε σε κάποια στιγμή την ομάδα της ΚΑΠΑ 15 με 2-3 παιδιά, γιατί και αυτοί είχαν προβλήματα. Και παρόλα αυτά, όλα τα παιδιά που αντεπεξήλθαν πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Και μιλάμε τώρα για μια χρονιά μαραθώνιο για εσάς, γιατί από ό,τι μου λέγατε πριν λίγες μέρες που μιλήσαμε, ξεκινήσατε 16 Αυγούστου του 18 τη φετινή σεζόν. Ναι, ναι, ναι. Με πολλές προπονήσεις, πολλά παιχνίδια και γενικότερα, εντάξει, για να μην κρυβόμαστε και πίσω το δάχτυλό μας, okay, είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Άρης έκανε καλές πορείες στα τμήματα υποδομής φέτος, αλλά μέσα ξεπερνώντας και κάποιες δυσκολίες περισσότερο που έχουν να κάνουν με την καθημερινή λειτουργία. Εντάξει, οι δυσκολίες είναι γνωστές. Ναι. Εμείς με την αγάπη μας, και εγώ και τα παιδιά, μπορέσαμε και τις αντιμετωπίσαμε και βάλαμε το κάτι παραπάνω για να πετύχουμε αυτό που πετύχαμε φέτος, που νομίζω στην αρχή κανένας δεν το περίμενε. Σίγουρα, σίγουρα. Και γενικότερα, επειδή έχετε χρόνια εμπειρία από αυτές τις ηλικίες και από τμήματα υποδομής, ήσταν και στον Άρη, αν δεν κάνω λάθος, πριν κάποια χρόνια, αλλά σε πολύ καλύτερες εποχές είναι η αλήθεια τότε. Ναι, ήμουνα πριν 6 χρόνια νομίζω, πάλι άλλα 3 χρόνια, ξεκίνησα επί Κούπερ, αλλά βέβαια έζησα τη χειρότερη στιγμή μετά του υποβιβασμού. Αυτά τα κατεβάσματα είναι πραγματικά δύσκολα. Φέτος δεν ήταν τόσο άσχημα τα πράγματα, προσπαθήσαμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Αλεξιάδη, και μέχρι κάποια στιγμή είχαμε και τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος αυτά τα χρόνια έδινε κάθε βοήθεια στις ακαδημίες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που έχω να πω είναι ότι πρέπει να προσεχθούν αυτά τα παιδιά σαν κόρη οφθαλμού, γιατί τα μπάτσετ δεν κάνουν τη διαφορά. Το κάνει το ταλέντο, και από ταλέντο νομίζω έχουμε περίσσιο. Και το αποδείξατε και εσείς, είτε στην Θεσσαλονίκη παίρνοντας το πρωτάθλημα, είτε στο Elite Neon Cup, και η ΚΑΠΑ 17, και η ΚΑΠΑ 15, και η ΚΑΠΑ 19 γενικότερα.
Όλοι μαζί, ο καθένας βέβαια στη δικιά του κατηγορία, δείξετε ότι υπάρχουν καλές φουρνιές ταλέντων στον Άρη που αν δουλευτούν και προσεχτούν μπορούν να ωφελήσουν την ομάδα και οικονομικά και αγωνιστικά τα επόμενα χρόνια, αν δουλευτούν σωστά και αξιοποιηθούν. Ναι, είπαμε, υπάρχει πολύ ταλέντο. Mm-hmm. Και το κυριότερο είναι ότι το 90% των παιδιών είναι και αργιανάκια, δηλαδή από μικρά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το νιώθουν στο πετσί τους το τι σημαίνει Άρης και το DNA του Άρη το έχουν μέσα τους. Και φαντάζομαι ότι και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στο Elite Neon Cup θα αποκομίσετε πολύ θετικά σχόλια και από τους αντιπάλους σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι, αν όχι μεγαλύτερη επιβράβευση, αλλά μία της μεγαλύτερης επιβράβευσης που μπορεί να έχει ένας προπονητής για την ομάδα του. Ναι, σε αυτό το τουρνουά είπαμε, αντιμετωπίσαμε τις ομάδες των Αθηνών, αντιμετωπίσαμε και ομάδα από το εξωτερικό, είδαμε τις διαφορές και βλέπουμε αυτό που το βλέπουμε νομίζω εδώ και χρόνια, ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν θερείται ταλέντου, θερείται υποδομών. Αυτό εγώ μόνο έχω καταλάβει αυτά τα χρόνια. Αυτή θα ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, γιατί στην Ελλάδα ταλέντα βλέπουμε συνέχεια, αλλά είτε κάποια μένουν στάσιμα, είτε κάποια φεύγουν, θα πω εγώ, νωρίς στο εξωτερικό και γλιτώνουν επίσης, θα πω εγώ. Γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να κάνουν το βήμα παραπάνω. Ναι, έτσι είναι. Και στις ομάδες με τα μεγάλα μπάτζετ μήνων έχουν άλλα προβλήματα και εκεί. Εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το σπίτι μας, πρέπει να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά όσο μπορούμε. Και το ότι είστε και εσείς κοντά μας φέτος, το νιώθουμε ακόμη καλύτερα και νομίζω μπορούμε να το προβάλλουμε αυτό και το προβάλλουμε και νομίζω είναι το καλύτερο, η καλύτερη διαφήμιση και για την πρώτη ομάδα. Δηλαδή εμείς είμαστε ο καθρέφτης νομίζω της πρώτης ομάδας. Έτσι. Είναι... Και νομίζω είναι ότι καλύτερο οι ακαδημίες να λειτουργούν σωστά. Και είναι, και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον Άρη και όταν γίνεται μια καλή προσπάθεια γενικότερα όπως γίνεται σε όλα τα τμήματα υποδομής τη φετινή σεζόν και για μια ομάδα κιόλας όπως ο Άρης που παραδοσιακά βγάζει ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα της με είτε μεγαλύτερες εμβέλειες είτε μικρότερες εμβέλειες αλλά στο παρελθόν και όχι στο πολύ μακρινό στο πρόσφατο τροφοδοτούσε ποδοσφαιριστές με τους ποδοσφαιριστές στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ σας είπα ότι έζησα τα καλά χρόνια του Άρη. Ναι. Με το υποβασμό τότε όλα τα ταλέντα φύγανε από τον Άρη, πήγανε είτε στο Συμπολίτη είτε σε ομάδες των Αθηνών, δηλαδή τροφοδοτήσαμε καλά τους αντιπάλους. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει, πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά, το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό. Αυτό τώρα που δεν έγινε η απονομή την προηγούμενη Παρασκευή στη νίκη με 2-0 επί του ΠΑΟΚ και θα γίνει σήμερα αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σήμερα 9 η ώρα. Τι περίεργο ήταν αυτό τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω και κανένας μας δεν μπορεί να το καταλάβει. Ναι. Απλά στερείς από τα παιδιά μία παραπάνω χαρά νομίζω. Άλλο να παίζεις και κατευθείαν να γίνεται απονομή και άλλο να γίνεται σήμερα είναι νομίζω κάτι κρύο. Αλλά αυτό, παρόλα αυτά θα πάμε, θα δώσουμε το παρόν. Ναι. Τώρα τι έγινε, τι... Δεν μπορώ να δω. Μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να το δουν. Και δεν μιλάω τώρα για τα παιδιά του ΠΑΟ, γιατί σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι τόσο μεγάλη αντιπαλότητα. Εντάξει, τα παιδιά φίλοι είναι κιόλας μεταξύ τους, άσχετα αν παίζουν σε διαφορετικές ομάδες. Τέλος πάντων, εντάξει, είναι από τα παράξενα, είναι από τα παράδοξα, τα οποία υπάρχουν και σε αυτές τις ηλικίες. Εμείς να ευχηθούμε η επόμενη χρονιά να σας βρει, που θα σας βρει στη Super League πλέον, να πάει το ίδιο καλά και ακόμα καλύτερα. Και κάτω από καλύτερες συνθήκες φυσικά. Και τώρα τελειώνετε τις προπονήσεις ή θα συνεχίσετε κι άλλο? Έχουμε άλλη μια εβδομάδα. Πλέον κάνουμε κάποιες δοκιμές. Έρχονται κάποια παιδιά, δοκιμάζουμε. Η δουλειά δεν σταματάει. Όσο το δυνατόν, όσο το δυνατόν να πάρουμε επιλεγμένα παιδιά. Γιατί δεν θέλουμε ξεριζωμό των παιδιών μας. Εμείς θέλουμε πρώτα τα παιδιά του Άρη να μείνουν. Και από εκεί και πέρα κάποιες επιλεγμένες κινήσεις. Οι οποίες θα βοηθήσουν την ομάδα να είναι καλύτερη του χρόνου. Ωραία. Ωραία, το ελπίζουμε και εμείς, να σας ευχαριστήσουμε, να σας συγχαρούμε και πάλι και ελπίζουμε να μας δώσετε και άλλες ευχάριες αφορμές στο μέλλον για να ασχοληθούμε και πάλι μαζί σας. Και εγώ να σας ευχαριστήσω και κυρίως το ραδιόφωνο σας, γιατί είναι κοντά και νομίζω το καταλαβαίνουν και τα παιδιά ότι είστε κοντά και νιώθουν πολύ διαφορετικά, πάρα πολύ διαφορετικά. Τίποτα, το λιγότερο μπορούμε να κάνουμε, coach. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε ένα coach. Λοιπόν, αυτά τον κύριο Δημήτρη Τότα, τον προπονητή της ΚΑΠΑ 14.